Παρακολουθώντας όλη τη σημερινή ημέρα ομιλίες ιδίως των συγκυβερνώντων, των μνημονιακών βουλευτών, εξάγει κανείς το συμπέρασμα ότι πολλοί άνθρωποι εδώ μέσα ζουν σε ένα γυάλινο κόσμο, στην κυριολεξία αποστηρωμένο από την κοινωνία, ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν. Τα εμφανίζουν ότι όλα είναι ανθυρά, όλα είναι τέλεια, κάνουν χαρές, πανηγύρια, μιλούν για πλεονάσματα, για έξοδο στις αγορές, τρομερά πράγματα. Η μοναδική έξοδος που θα δουν οι συγκεκριμένοι συγκυβερνώντες βουλευτές που υποστηρίζουν και υπερψηφίζουν αυτά τα μέτρα της αθλειότητας είναι η έξοδος από την πολιτική ζωή αυτής της χώρας. Γιατί σας υπενθυμίζω ότι όλοι εσείς που υποστηρίζετε αυτή την ξενόφερτη αθλειότητα, αυτή την ξενόφερτη ανθεληνική πολιτική, πολύ σύντομα τη Βουλή θα τη βλέπετε μόνο με το κιάλι, διότι πλέον δεν κοροϊδεύετε απολύτως κανέναν Έλληνα. Ζούμε σε μια κοινωνία κατεστραμμένη, σε μια κοινωνία εκατομμυρίων ανέργων, σε μια κοινωνία 7.000 Ελλήνων αυτοχείρων. 7.000 συμπολίτες μας έχουν αυτοκτονήσει. 7.000 ελληνικές οικογένειες ζουν πλέον χωρίς το στήριγμά τους. Η νεολαία μας πλέον ξενιτεύεται. Και έχω να καταγγείλω και κάποια γεγονότα τα οποία έγιναν μέσα σε όλο αυτό το κλίμα του έσχους τις τελευταίες ημέρες και τα οποία δεν μίλησε κανείς. Βιάστηκε Ελληνίδα στο Κοροπή από συμμορία λαθρομεταναστών και δεν έχει αναφερθεί λέξη πουθενά. Δεν διερευνάται καν η υπόθεση, δεν μιλούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν κινείται φύλο. Γιατί έτσι θεωρείται ότι δεν θα χαλάσει το παραμύθι της δίθεν ευνομίας που είναι μια κυριαρχία τρόμου εις βάρος πολιτών. Διότι αυτό προσπαθείτε να επιβάλλετε σήμερα με τα μνημονιακά και με τα κατασταλτικά σας μέτρα, να μην αντιδρά κανένας Έλληνας, να ζουν υπό το καθεστώς της τρομοκρατίας. Και εν πολλοίς το έχετε καταφέρει, αλλά ο ελληνικός λαός, η σιωπηρή πλειοψηφία, με συγχωρείτε, του ελληνικού λαού που οργίζεται, θα αντιδράσει δυναμικά μέσω της ψήφου του, πάρα πολύ σύντομα. Όσο και αν τα φερέφωνα των τοκογλύφων, μέσα στη Βουλή αλλά και στα κανάλια της διαπλοκής, πανηγυρίζουν, όσο και αν λένε ψέματα, η απάτη έχει υποκαλυφθεί στα μάτια του ελληνικού λαού. Μέχρι και οι συνεργάτες σας, μέχρι και τα αφεντικά σας, οι ξένοι τοκογλύφοι, σας ακυρώνουν, όπως ο Όλι Ρεν, ο οποίος χαρακτήρισε το ψευδές πλεόνασμα δημιουργική λογιστική. Με απλά λόγια το χαρακτήρισε παπατζηλίκι, όπως αυτό που παίζουν οι παπατζίδες στην Οδό Αθηνάς. Αυτή είναι η πολυδιαφημισμένη πολιτική σας επιτυχία. Παπατζηλίκι, απάτη σε βάρος του ελληνικού λαού. Βεβαίως δεν μπορούν να σώσουν το πολιτικό σύστημα ούτε οι χρυσοπληρωμένες μαϊμού δημοσκοπήσεις που βλέπουμε στα κανάλια των Νταβατζίδων. Το κόμμα της Νέας Πασοκρατίας, το κόμμα αυτό 2-1 τελειώνει, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάμε για Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, η ελιά και πολιτική άνοιξη πλέον. Το σίγουρο είναι ότι είστε ανύπαρκτοι στην ελληνική κοινωνία. Επιβάλλετε αυτά τα μέτρα σήμερα, τα οποία δεν θα έχουν όμως κανένα απολύτως αντίκρισμα, διότι θα ακυρωθούν άμεσα, θα ακυρωθούν στην κάλπη τις 18 και τις 25 Μαΐου. Όσα παράνομα σχέδια και αναπεργάζεστε, είτε μέσω της απαγόρευσης ενός νομίμου πολιτικού κόμματος, είτε μέσω της ακύρωσης των ψηφοδελτίων της Χρυσής Αυγής στον Άριο Πάγο, είτε μέσω της εκτεταμένης νοθείας που οργανώνετε να κάνετε μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. Τίποτα απολύτως δεν θα καταφέρετε με όλα αυτά τα παράνομα και ανθεληνικά σας σχέδια. Βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες της κλεπτοκρατίας. Τα γεγονότα που θα εξελιχθούν στο προσεχές διάστημα θα είναι καταλυτικά για το μέλλον της πατρίδας μας. Καταγγέλλω το γεγονός της συνεχούς κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Χαρίζεται ακόμα και σήμερα εκατομμύρια ευρώ μέσω παράνομου τραπεζικού δανεισμού στα μέσα ενημέρωσης των Νταβατζίδων, στο Μέγκα του Μπόμπολα, στον Πίγασο, σε αυτούς που λένε ψέματα και παραπληροφορούν την κοινή γνώμη. Φτάσατε στο σημείο να βάζετε και υπαλλήλους τους, δημοσιογράφους, ψευτοδημοσιογράφους που διαμορφώνουν με ψεύδι την κοινή γνώμη, να τους βάζετε στα ψηφοδέλτιά σας. Όχι γιατί είναι άνθρωποι περιοπής, αλλά γιατί δεν υπάρχει κανένας σοβαρός Έλληνας να μπει σε αυτό το παιχνίδι, το βρώμικο παιχνίδι, με τα κόμματα και τα αποκόμματά σας και να στηρίξει την κλεπτοκρατία. Τα εκατομμύρια που μοιράζονται ακόμα και σήμερα μέσω παράνομου δανεισμού στους Νταβατζίδες είναι κλεμμένα. Είναι κλεμμένα εκατομμύρια, τα οποία έχουν χαριστεί σε τράπεζες μέσω του μνημονίου και μέσω του μνημονίου τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και χαρίζονται πάντα στα ίδια πρόσωπα, σε εργολάβους και καναλάρχες. Ο ίδιος φαύλος κύκλος της διαπλοκής που εδώ και δεκαετίες καταστρέφει την Ελλάδα.
Θέλω να επιμείνω και να πω κάποια λόγια για το σημερινό νομοθέτημα, το οποίο είναι άθλιο, είναι παράνομο και θα το χαρακτηρίσω μνημείο του έσχους, διότι με συγκεκριμένες διατάξεις του παρέχει άσυλο, παρέχει νομιμοποίηση σε εγκληματίες, σε κακούργους που κατέστρεψαν την ελληνική οικονομία και διέλυσαν τη χώρα και δεν έχει ξαναγίνει στα παγκόσμια χρονικά. Μία βουλή να νομοθετεί με στόχο να απαλλάξει από τις ποινικές τους ευθύνες καταχραστές δημοσίου χρήματος και συγκεκριμένα όσους διαπράττουν κακουργηματική απιστία σε βάρος του δημοσίου. Και είναι δεύτερη φορά που πράττει αναλόγως η εγκληματική σας οργάνωση και εξηγούμε. Πρώτο έγκλημα ήταν η τροπολογία για τα θαλασσοδάνεια των τραπεζών προς τα κόμματα ένα χρόνο περίπου πριν. 4 Απριλίου του 2013, η οποία από ό,τι βλέπω εδώ ήταν και εκπρόθεσμη, όπου λέει, και αυτό το ψήφισε, αυτό το έσχος το ψήφισε και το νομιμοποίησε η Βουλή, αλλά πρόσκαιρα το νομιμοποίησε, διότι όλες αυτές οι παράνομες νομοθετικές διατάξεις θα καταργηθούν. Θα καταργηθούν όταν η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού αποφασίσει να δώσει τέλος στην κλεπτοκρατία. Λέγατε λοιπόν τότε ότι δεν συνιστά απιστία κατά την έννοια των άρθρων 256 και 390 του ποινικού κώδικα για τον πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη των τραπεζών, η σύναψη δανείων πάσης φύσεως με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Μιλάγατε βεβαίως για τα ιδρύματα των κομμάτων που εισπράξανε θαλασσοδάνεια, που πήγανε σε βίλες και σε πισίνες ημετέρων και κανένας τραπεζίτης δεν θα πάει ούτε μία μέρα φυλακή με βάση αυτή την αθλειότητα. Πρώτο έγκλημα αυτό. Πάω τώρα στο σημερινό μνημείο του έσχους, όπου νομιμοποιείται η μίζα. Έχουμε νομοθετική διάταξη με την οποία νομιμοποιείται η μίζα. Ο Στουρνάρας σήμερα σε συνεργασία με τον επίορκο Υπουργό Δικαιοσύνης Αθανασίου κάνουν το τελευταίο τους δώρο στους συνενόχους τους, σε όλους αυτούς που διαπράττουν το απεχθές έγκλημα της διάλυσης της ελληνικής οικονομίας και εξηγούμε. Άρθρο 235 στο 12ο κεφάλαιο περί παθητικής δωροδοκίας. Υπάλληλος, ο οποίος κατά παράβαση των καθηκόντων του ζητεί ή λαμβάνει ωφελήματα, μίζα δηλαδή, σε απλά ελληνικά χρησιμοποιώ μια ξένη φράση για να δείξω την αθλειότητά σας, τιμωρείται με φυλάκιση ενός έτους τουλάχιστον. Ενός έτους, προσέξτε. Και αν η μίζα αυτή ξεπερνάει τα 120.000 ευρώ, πάμε δηλαδή σε ένα αδίκημα κακουργηματικής φύσεως, ο δράστης, αν έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου οικονομικών, ο καθής εδώ, βολεύει τους συμμετέρους, τους δικούς του ανθρώπους, επιβάλλεται κάθριξη μέχρι μόνο 10 έτη. Δηλαδή πέφτει το κακούργημα και πάμε σε πλημέλημα. Με αυτά και με αυτά, όλοι αυτοί οι μιζαδόροι δεν θα κάνουν ούτε μία μέρα φυλακή. Θα είναι στο σπίτι του ατσαλάκωτοι. Την ίδια ώρα που φυλακίζετε παράνομα τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Όχι επειδή διέπραξαν κάποιο αδίκημα, αλλά επειδή είμαστε εδώ μέσα και μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας. Έχω πλέον, μετά από όλες αυτές τις αθλειότητες, κάθε ηθικό δικαίωμα να χαρακτηρίσω την κυβέρνησή σας κυβέρνηση μιζαδόρων και απατεώνων. Και θεωρώ βέβαιο πως πολύ σύντομα θα πέσετε με πάταγο και θα έρθει ένα εθνικό κράτος δικαίου. Και τότε, όταν θα έρθει η Χρυσή Αυγή στα πράγματα, θα έχουμε πραγματική πολιτική κάθαρση και όλα αυτά τα παράνομα και άθλια νομοθετήματα που νομιμοποιούν το μαύρο χρήμα, τις μίζες και την πολιτική διαφθορά θα γίνουν κουρελόπανα, θα γίνουν προσάναμα. Απευθύνομαι στον ελληνικό λαό και όχι σε όλους αυτούς που εδώ μέσα ψηφίζουν αυτά τα αισχρά νομοθετήματα που απαλλάσσουν απατεώνες και του θυμίζω ότι εμείς μπήκαμε στη Βουλή με το σύνθημα «Οι κλέφτες στη φυλακή». Συνεχίζουμε σταθερά πιστοί σε αυτό το σύνθημα. Αυτό πληρώνουμε σήμερα. Γι' αυτό και ο αρχηγός του κόμματός μας βρίσκεται σήμερα στη φυλακή, διότι τρομοκράτησε όχι μόνο τους εγχώριους απατεώνες, αλλά και τη διεθνή τοκογλυφία, η οποία έχει στόχο να αφαιμάξει τον εθνικό πλούτο της πατρίδας μας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι μας θέλετε όλους στη φυλακή και αυτό είστε έτοιμοι να πράξετε. Λοιπόν, σας απαντώ, δεν μας καίγεται καρφί. Έπειτα από όλα αυτά, ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει ποιο είναι το μοναδικό αντισυστημικό πατριωτικό κόμμα που αγωνίζεται υπέρ των δικαίων του και που πληρώνει αυτόν ακριβώς τον αγώνα. Πληρώνει ότι έγινε η φωνή της αλήθειας μέσα σε ένα κοινοβούλιο μίζας, απάτης και διαφθοράς. Είχαν πει παλαιότερα από το ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Σαμαράς θα πάει όπως ο Γιανουκόβιτς, δηλαδή θα σηκωθεί και θα φύγει. Διαφωνούμε κάθετα.
Κανείς δεν θα φύγει. Κανένας Σαμαράς, κανένας Βενιζέλος, κανένας Τουρνάρας, κανένας από όλους αυτούς που διέπραξαν εγκλήματα εις βάρος του ελληνικού λαού δεν πρόκειται να φύγει. Θα μείνουν εδώ, θα δικαστούν, θα απονείμουμε δικαιοσύνη. Οι κλέφτες θα πάνε στη φυλακή και τα κλεμμένα θα επιστραφούν στο δημόσιο, θα επιστραφούν στον ελληνικό λαό. Θα επανέλθω στη δευτερολογία μου, αλλά βεβαίως θα τα λέμε με διαφορετικούς όρους μετά τις 25 Μαΐου, όταν πλέον οι Έλληνες πολίτες θα πετάξουν στον πολιτικό κάλαθο των αχρήστων τη συγκυβέρνηση του μνημονίου, τη συγκυβέρνηση της προδοσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς.